Φίλοι μου, ένα βιντεάκι σήμερα για το πώς ένα Kia Picanto είναι του 5. Η διαδικασία σχεδόν ίδια σε πολλά από τα προηγούμενα και τα επόμενα. Πώς λοιπόν σε αυτό το αυτοκίνητο θα αλλάξουμε αμορτισέρ προπαγκάζ. Έχουν πέσει, δεν κρατούν, δεν μπορούν να κρατήσουν το προπαγκάζ καλά και πάμε να δούμε τη διαδικασία. Έχουμε λοιπόν εδώ το καινούριο. Βλέπουμε ότι ταιριάζει και πάμε να δούμε πώς θα αφαιρέσουμε το παλιό. Για να αφαιρέσουμε το παλιό, φίλοι μου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα κατσαβίδι και να σηκώσουμε αυτήν εδώ την ασφάλεια. Θα βάλουμε λοιπόν το κατσαβίδι εδώ. Ορίστε. Τώρα, όπως βλέπετε, το αμορτισέρ μπορεί να αφαιρεθεί γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια να το κρατάει. Με τον ίδιο τρόπο θα αφαιρέσουμε και από την άλλη πλευρά. Ορίστε. Και τώρα τραβιέται προς τα έξω. Για να μπορέσουμε, φίλοι μου, να βάλουμε το καινούργιο, θα πρέπει να σηκώσουμε πάλι την ασφάλεια. Και μετά να την κλείσουμε. Τώρα δεν μπορεί να φύγει. Και το ίδιο θα κάνουμε και από την πάνω πλευρά. Έχουμε σηκώσει την ασφάλεια. Το βάλαμε στη θέση του. Την ξανασπρώχνουμε προς τα κάτω. Ωραία. Και πλέον έχει κλειδώσει και από τις δύο πλευρές και δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Θα βγάλουμε πρώτα το κάτω. Το βλέπετε. Σήκωσε και την πάνω. Πάμε να βγάλουμε το καινούριο. Σηκώνουμε την ασφάλεια. Το κουμπώνουμε μέσα. Κατεβάζουμε πάλι την ασφάλεια. Για να κλειδώσει στη θέση του. Είμαστε έτοιμοι. Έχει κουμπώσει. Πάμε τώρα και για το κάτω μέρος. Και έχει κουμπώσει και από τις δύο πλευρές. Το προπαγκάζ δουλεύει μια χαρά και είμαστε έτοιμοι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, σε ένα Kia Picanto αλλάζαμε αμορτισέρ προπαγκάζ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, να είστε όλοι καλά, γεια σας.